Καλησπέρα από μένα. Θα ξεκινήσω αμέσως δεδομένων των χρονικών περιορισμών. Για όποιο προφανώς αν υπάρχει από τεχνικό πρόβλημα ή δεν με ακούτε καλά, παρακαλώ να με σταματήσετε, να με ενημερώσετε. Και μοιράζομαι ένα αρχείο σύντομο παρουσίασης, το οποίο λογικά πρέπει να το βλέπετε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, τι μου κάνει, εντάξει. Το κίνημα αυτού του νεοδημοτισμού, για το οποίο έχει μια παγκόσμια διάσταση τα τελευταία χρόνια, ξεκινάει από μια... Έχει έναν στόχο μετασχηματισμού κοινωνικού και πολιτικού, εμπάθησης της δημοκρατίας, και ξεκινάει σε αυτή τη λογική, την απόπειρα του κοινωνικού και πολιτικού μετασχηματισμού, από μια ανάλυση για τη σημασία που έχουν οι πόλεις σήμερα για την κοινωνική αλληλεγγύη, οικονομία, για τα κοινά, για την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Η σημασία των πόλεων την εποχή μας έγκυται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η πλειοψηφία, η πλειονότητα μάλλον, των ανθρώπων είναι συγκεντρωμένη σε πόλεις, και αυτό θα αυξηθεί, έχει αυξητικές τάσεις ο αστικός πληθυσμός. Ταυτόχρονα οι πόλεις είναι κέντρα δημιουργία σε κάθε επίπεδο, ιστορικά ήταν πάντα, και καινοτομίας. Είναι χώροι συγκέντρωσης κεφαλαίων. Έχουν μεγάλη σημασία για τον λόγο αυτό, για τους λόγους όλους που ανέφερα στη σύγχρονη οικονομία. Και ταυτόχρονα είναι και κέντρα αγώνων πολιτικών, κοινωνικών, για τα αγώνων συχνά ενάντια σε αυτή τη μορφή που έχει η σύγχρονη οικονομία και στον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι συγκεντρώσεις και κεφαλαίου στις πόλεις. Σε ό,τι αφορά το μετασχηματιστικό σχέδιο, δηλαδή την προσπάθεια των φορέων αυτών των κινημάτων του νεοδημοτισμού και να προαγάγουν τα κοινά και το καλό και να εμβαθύνουν τη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο, οι πόλεις έχουν την ιδιαιτερότητα ότι επιτρέπουν, το επίπεδο του Δήμου δηλαδή, επιτρέπει είτε στην γειτονιά ή ακόμα και σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, έναν βαθμό μεγαλύτερης άμεσης συμμετοχής των πολιτών, η οποία είναι προφανώς πολύ δύσκολη όταν η πολιτική τοποθετείται στο εθνικό επίπεδο και μιλάμε για εκατομμύρια πληθυσμούς. Και οι πόλεις βέβαια έχουν εκατομμύρια πληθυσμό συχνά, ωστόσο έχουν μια γεωγραφική δομή, π.χ. τη διάκριση σε γειτονιές, που επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των πολιτών, όπως δεν μπορεί να γίνει συνολικά σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, προχωράω αμέσως στις δύο περιπτώσεις των κινημάτων του δημοτισμού που θα δούμε. Το πρώτο είναι η Ισπανία από το 2015 και εξής. Εκεί τι συμβαίνει? Το κίνημα αυτό αναπτύσσεται το 2015, στη συνέχεια των κινημάτων των ανακτισμένων, όπως το λέμε εμείς, ή το λένε το κίνημα της 15ης Μαΐου του 2011, το οποίο ήταν ένα πολύ μαζικό και καινοτόμο κίνημα ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας, του νεοφιλελευθερισμού και τον τρόπο λειτουργίας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Ισπανία. Διαπιστώνουμε πια το 2015 άτομα και συλλογικότητες που βλέποντας αυτό το κίνημα, αυτό που ονομάζουμε πια το ταβάνι του κινήματος, ότι δεν μπορούσε, παρά την πολύ μεγάλη κινητοποίηση για τις διάφορες μορφές κινητοποίησεων, να ασκήσει ουσιαστική επιρροή στις κυρίαρχες πολιτικές των θεσμών. Οπότε κάποια μέλη αυτού του κινήματος, όχι το σύνολο, το κίνημα του πλατιών, επιλέγουν αυτό που ονομάζουν τον εκλογικό δρόμο. Να εμπλακούν στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης του 2015 και να προσπαθήσουν να παρεύουν και να αλλάξουν πολιτικές μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το κύριο όχημα με το οποίο επιδιώκουν κάτι τέτοιο είναι αυτό που ονόμασαν στην Ισπανία confluencias, συγκλήσεις θα λέγαμε, πολιτικές συγκλήσεις ή πλατφόρμες, οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας που περιλαμβάνουν και άτομα και ομάδες, ακόμα και εκπροσώπους κομμάτων, αλλά σε ατομική βάση. Δηλαδή αυτοί που εμπλέκονται και αυτές που εμπλέκονται στις πλατφόρμες του δημοτισμού το 2015 δεν συμμετέχουν με μια κομματική ιδιότητα, χωρίς ωστόσο να είναι απαγορευτικό το να έχει κάνει κομματική ιδιότητα. Απλώς δεν είναι εκπρόσωποι των κομμάτων, συμμετέχουν ως άτομα σε αυτές τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες συγκεντρώνουν
κόσμο από τα κινήματα αλλά και κόμματα όπως το Podemos, που είναι ένα νέο κόμμα εκείνη την εποχή, και κόμματα της αριστεράς, και δίνουν μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή του κόσμου στην παραγωγή του ίδιου του πολιτικού προγράμματος. Αναφέροντας αυτό που λένε έναν άλλο τρόπο πολιτικής, έναν όρο που τον έχουν πάρει από τους Ζαπατίστας, ένα άλλο ήθος πολιτικής, το οποίο είναι συμμετοχικό, δημοκρατικό, μη δογματικό, πλουραλιστικό, με έμφαση σε θέματα οικολογίας και φεμινισμού, με συλλογική ηγεσία και με έμφαση ό,τι αφορά τα στοιχεία της πολιτικής, τα κοινά, τα συλλογικά αγαθά που γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από κοινού για το κοινό καλό, την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, και αναπτύσσουν ήδη στο επίπεδο του προγράμματος τις πολιτικές για τα κοινά και την καλό, οι οποίες γίνονται μετά ως ένα βαθμό πραγματικότητα και εφαρμόζονται. Έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιου κινήματος με επιτυχία, ίσως το πιο σημαντικό, είναι η περίπτωση της Βαρκελόνης, όπου ο σχηματισμός, αυτή η σύγκληση που σας είπα, ονομάζεται Barcelona en Comú, και συγγνώμη να ρωτήσω κάτι τώρα, η οθόνη που βλέπετε παραμένει το PowerPoint ή βλέπετε κάτι άλλο? Αλέξανδρα, ήθελα να σου το πω και πριν, αν ναι, μπορείς να πατήσεις προβολή παρουσίαση, δεν ήθελα να σε διακόψω. Γιατί δεν πάνω, μου το πιστεί. Για να μην σε διακόψω τον ερμό σου γι' αυτό. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται αυτό που λες προβολή παρουσίαση. Βλέπουμε, εννοούμε δηλαδή τις διαφάνειες, απλά δεν τις βλέπουμε σε προβολή παρουσίασης. Πάνω στο PowerPoint σου έχει ένα κουμπί που λέει προβολή παρουσίασης. Είναι λίγο πιο δεξιά μετά τις κινήσεις. Μάλιστα. Και πατάς από την τρέχουσα διαφάνεια και θα είναι μετά πλήρης παρουσίαση. Το δεύτερο. Από την τρέχουσα διαφάνεια. Ακριβώς. Okay. Α, θα είναι αυτό το πράγμα, ναι. Αν εγώ θέλω να βλέπω και άλλα αρχεία όμως. Τώρα, συγγνώμη για αυτή τη διακοπή. Επειδή όταν χρησιμοποιώ κάτι που δεν το ξέρω, θα με συγχωρήσετε και θα επιστρέψουμε στο προηγούμενο, γιατί εγώ δεν καταλάβω. Δηλαδή, έχω και άλλο αρχείο που βλέπω. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μοιράζομαι κάποιο αρχείο, έτσι δεν είναι? Τώρα δεν μοιράζεις, Αλεξάνδρε, όχι. Ωραία, λοιπόν, οπότε θα επανέλθω σε λίγο σε αυτό. Γιατί ήθελα να δώσω κάποια στοιχεία για το Barcelona en Comú. Λοιπόν, το Barcelona en Comú, μια χαρακτηριστική και πολύ σημαντική τέτοια πλατφόρμα, έχει ως συλλογικό εκπρόσωπο και ηγέτη, θα τη λέγαμε, αλλά με μια λογική ηγεσία, στην Άντα Κολάου. Δημιουργείται το 2014, κερδίζει τοπικές εκλογές του Μαΐου του 2015 με 25,2% της ψήφου και 11 συμβούλους. Το 2015 έρχεται δεύτερο με 20,71%, παίζει μεγάλο ρόλο το θέμα της ανεξαρτησίας των Καταλανών. Έχει 10 έδρες, αλλά σχηματίζει μια κυβέρνηση, αν θα λέγαμε, μειοψηφίας, με συμμαχίες τις οποίες αποφάσισε η πλατφόρμα. Εδώ βλέπουμε επίσης τη χαρακτηριστική προσπάθεια μέσα στην πλατφόρμα να έχει μια συλλογική ηγεσία, δηλαδή ενώ έχει ένα πρόσωπο ηγέτη που είναι η Άντα Κολάου, οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα συντονιστικό όργανο, και όταν πρόκειται για κρίσιμες αποφάσεις, όπως το θέμα για παράδειγμα αν θα κάνουν συμμαχίες για να ξαναγίνουν, να σχηματίσουν αυτή την κυβέρνηση της μειοψηφίας που σχημάτισε το 2019 στην πόλη, αυτές οι κρίσιμες αποφάσεις αποφασίζονται από όλα τα μέλη της πλατφόρμας, που είναι χιλιάδες, μέσα από συζήτηση και, ας πούμε, μια συλλογική ψηφοφορία. Οι πολιτικές, επειδή τρέχει και ο χρόνος, θα φέρω δεικτικά ορισμένες πολιτικές οι οποίες εφάρμοσε τον Barcelona en Comú για να προωθήσει αυτά που είναι και την εμβάθυνση της δημοκρατίας και τα κοινά και την καλό. Εισάγει την πλατφόρμα, την ψηφιακή πλατφόρμα Decidim Barcelona, που είναι και ένα ανοιχτό λογισμικό, μέσα από το οποίο οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν προτάσεις που ψηφίζονται αν συγκεντρώσουν ένα ποσοστό συμμετοχής και γίνονται δεσμευτικές για το Συμβούλιο. Εκπονήσανε σχέδια για τις γειτονιές και διαδικασίες συλλογικής διαβούλευσης, όπου στις κατατόπους γειτονιές οι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου και του Barcelona en Comú συζητούν και συναποφασίζουν με τους πολίτες. Προωθούν σε ό,τι αφορά την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία, αυτό που ονομάζουν
αναδημοτικοποίηση βασικών υπηρεσιών, με πρώτη και κύρια τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας ενέργειας και το συνεχιζόμενο αγώνα να ανακτηθεί από τους ιδιώτες η εταιρεία ύδατος της Βαρκελόνης. Παρέχουν ένα σημαντικό προϋπολογισμό για την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία περίπου 4 εκατομμύρια τον χρόνο και παρέχουν και τεχνογνωσία και συμβουλευτική για την ανάπτυξη πρωτοβουλειών της ΚΑΛΟ με εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τα κοινά που σας ανέφερα, εκπονούν διάφορα επιμέρους προγράμματα, όπως εκτός από την επανδημοτικοποίηση που ουσιαστικά θα λειτουργεί, όπου γίνεται λειτουργεί με μια μορφή συλλογικού ελέγχου, δημιούργησαν και ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη της αυτοδιαχείρισης των πόρων του Δήμου, κυρίως κτηρίων και χώρων από τους πολίτες, και πέρασε με αυτόν τον τρόπο σε συλλογική διαχείριση ένας πολύ μεγάλος βιομηχανικός χώρος, το Camp Batlló, στη Βαρκελόνη. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την Ισπανία. Προβλήματα είναι τα προβλήματα που διαπίστωσαν προφανώς ότι μειώθηκε η κινηματική συμμετοχή, γραφειοκρατικά εμπόδια, ένα κάψιμο, αν θέλετε, των ακτιβιστών που έπρεπε να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αυτό που είναι ακτιβιστό του Μπαρσελόνα εν κομού, και γενικά τα όρια της μιας πολιτικής που παραμένει στο επίπεδο του Δήμου και δεν εμπλέκεται στην εθνική πολιτική, αν και αυτό προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν στην πορεία. Προχωράω στην περίπτωση της στην περίπτωση της Ιταλίας. Εκεί έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση, όπου τα κινήματα του νέου δημοτισμού δεν εμπλέκονται άμεσα, δεν κατεβαίνουν στις εκλογές για να πάρουν το Δήμο. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι ο κύριος δρόμος αυτός. Αυτό που κάνουν είναι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν δυνατότητες που παρέχει το Ιταλικό δίκαιο για να προωθήσουν αυτή την αυτοδιαχείριση πόρων μέσα στην πόλη από κινήματα και συλλογικότητες. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο κύριες προσεγγίσεις, αυτό που θα λέγαμε τον δρόμο της Μπολόνια, τον κανονισμό της Μπολόνια και τον δρόμο της Νάπολης. Το 2014 δημιουργείται ο κανονισμός για τα κοινά στην Μπολόνια, που μέσα από αυτό που λέει συμφωνίες με τους πολίτες, το 5ο άρθρο του κανονισμού, επιτρέπει σε πολίτες να προτείνουν να αναλάβουν τη διαχείριση πόρων του Δήμου με την βοήθεια του Δήμου και για το κοινό όφελος. Αν είναι μια διαδικασία που σε μεγάλο βαθμό κατευθύνεται από τα πάνω, μια πρωτοβουλία του Δήμου της Μπολόνιας και ορισμένων νομικών και τελεί υποθεσμικό έλεγχο. Αντίθετα, η περίπτωση της Νάπολης, λέω εδώ η τρέλα της Νάπολης να το βλέπετε, γιατί τους αντιμετωπίζουν σαν τρελούς και περίεργους σε όλη την Ιταλία, Νότια Ιταλία κτλ. Εκεί δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός. Υπάρχουν κινήματα κυρίως γύρω από το Ασύλο Φιλανγκέλα και άλλους 7 χώρους, τα οποία πίεσαν τον Δήμο, που ήταν και τον Δήμαρχο, ο οποίος τον Λουίκης Ντεμαγκίστρης λέγεται ο Δήμαρχος, που ήταν φίλε διακείμενο στην ιδέα των κοινών και τα λοιπά και ανεξάρτητος, και δημιούργησαν ad hoc κανονισμούς και διοικητικές αποφάσεις του Δήμου για την παραχώρηση κάποιων χώρων που λειτουργεί με βάση τη συνέλευση, και ειδικά το Ασύλο Φιλανγκέλα, θα σας δείξω και μια φωτογραφία στη συνέχεια, λειτουργεί κυρίως με βάση τη συνέλευση, ένας χώρος συλλογικής δημιουργίας και δίνει μεγάλη έμφαση στη δημιουργία και συγκρότηση άλλου τύπου σχέσεων που θα εφορούνται από πλουραλισμό, αγάπη, λέω εδώ πέρα, φροντίδα για τον άλλο και την άλλη και ούτω καθεξής. Και τώρα θα σας, επειδή νομίζω έχει τελειώσει ο χρόνος μου, απλώς θα σας δείξω μία-δύο εικόνες για όλα αυτά που είπα περαιτέρω. Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να τις βρω αυτές τις εικόνες, γιατί τις έχω από... Δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραία. Θα σας αφήσω χωρίς εικόνες. Πάντως, άμα γκουγκλάρετε αυτά τα δύο που σας είπα, Μπαρσελόνα εν κομού και Ασύλο Φιλανγκέρι, θα βρείτε το υλικό που θα σας έδειχνα, που είναι απλώς κάποιες παραστάσεις εικόνες από αυτό τον χώρο και το σήμα του Μπαρσελόνα εν κομού μαζί με το τελευταίο του πρόγραμμα. Έχει μια πολύ καλή ιστοσελίδα του Μπαρσελόνα εν κομού, στο οποίο λέει ξεκάθαρα ότι
εμείς είναι εκφράζουμε τον κοινό κόσμο, τον απλό λαό, και ότι δίνει άμεσα εργαλεία για την συμμετοχή με διάφορους τρόπους, κατευθείαν από την ιστοσελίδα, αλλά και με φυσική παρουσία. Αυτά από εμένα.